Έολες χαρακτηρίζει τις ρυθμίσεις για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων που συμπεριλήφθηκαν στο παράλληλο πρόγραμμα η Δημοκρατική Συμπαράταξη, αφού τρεις μέρες μετά την ψήφισή του αποδεικνύεται πως χρειάζεται νέα νομοθετική ρύθμιση για να παρατήρουν την ισχύ των διατάξεων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Όσοι παρακολούθησαν τη συζήτηση στη Βουλή για το παράλληλο πρόγραμμα και ιδιαίτερα την ομιλία του Πρωθυπουργού, άκουσαν τις διαβεβαιώσεις του ότι λύνεται οριστικά το πρόβλημα και των ανασφάλιστων, όπως επίσης και όσων έχουν χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα. Μάταια οι βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης προσπαθούσαν να πείσουν τους αρμόδιους υπουργούς ότι υπάρχει νομοθετικό κενό που πρέπει να ρυθμιστεί, γιατί διαφορετικά εξαπατούν και εμπέζουν τους πολίτες. Αυτό έγινε στις 20 Φεβρουαρίου. Πράγματι, δύο μέρες αργότερα, στις 22 του Φλεβάρι, το Υπουργείο Εργασίας μας δικαίωσε, αλλά κατόπιν εορτής, δηλαδή κατόπιν ψήφισης του νομοσχεδίου. Και αυτό γιατί με βραδινή εγκύκλιο που εξέδωσε ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Πετρόπουλος, παρακαλεί στην ουσία τις διοικήσεις των ταμείων να συνεχίσουν να παρέχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη στους ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα. Και αυτό με την υπόσχεση ότι πρόκειται η κυβέρνηση να φέρει νέα νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, προκειμένου να παρατείνει την ισχύ των διατάξεων της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία τελειώνει στις 29 Φεβρουαρίου. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, θέλουν αλλά δεν μπορούν ή ούτε θέλουν ούτε μπορούν. Στο μεταξύ, όπως σημειώνει ο κ. Γκαρμπούνης, σε ένα ακόμη ράπισμα στην υγεία και ειδικότερα στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις αναμένει τους ανασφάλιστους, καθώς με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη αυξάνονται δραματικά οι εν λόγω εξετάσεις και ουκ εκ νέου η συμμετοχή των ασθενών. Η κυβέρνηση συνεχίζει να προκαλεί αλλαγές στο σύστημα υγείας, όπου ζημιωμένος βγαίνει τελικά ο ασθενής, ενώ στα λόγια υπερασπίζεται τους αδύναμους. Συγκεκριμένα, μετά την αύξηση των εισφορών υγείας, μετά την αναστάτωση στον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων των χρονίων πασχόντων και τις ελλείψεις που παρουσιάστηκαν, σειρά έχουν οι εργαστηριακές εξετάσεις των ασφαλισμένων. Συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφαση των αναπληρωτού Υπουργού Υγείας του κ. Πολάκη, ο υπολογισμός πλέον της συμμετοχής του ασφαλισμένου γίνεται στο 15% του κρατικού τιμολογίου. Μέχρι πρόσφατα υπολογίζονταν στο 15% της ασφαλιστικής τιμής των εξετάσεων, η οποία είναι κατά πολύ χαμηλότερη της τιμής του κρατικού τιμολογίου. Η κυβέρνηση προφανώς θεωρεί πολυτέλεια βασικές και εξειδικευμένες εξετάσεις και συνεχώς αυξάνει το βάρος που καλούνται να πληρώσουν οι ασφαλισμένοι. Τα παχιά λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις τελικά έχουν κόστος και το μάρμαρο θα το πληρώσουν για μια ακόμα φορά οι πολίτες. Την αντίθεση της όμως, την αύξηση του κόστους των εργαστηριακών εξετάσεων, εξέφρασε με επιστολή διαμαρτυρίας και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, κάνοντας λόγο για ένα νέο χαράτσι το οποίο γίνεται δυσβάσταχτο για εκείνους τους ασφαλισμένους που είναι συχνοί χρήστες των υπηρεσιών υγείας, όπως τα άτομα με αναπηρία και οι χρόνια πάσχοντες. Μάλιστα, σύμφωνα με το παράδειγμα, για μία εξέταση που η ασφαλιστική τιμή είναι 5 ευρώ και η τιμή κρατικού τιμολογίου είναι 10 ευρώ, ο ασφαλισμένος αντί να πληρώσει συμμετοχή 0,75 ευρώ, που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική τιμή, θα πληρώσει 1,5 ευρώ βάσει της τιμής του κρατικού τιμολογίου, διερωτώμενοι ποιος θα καρποθεί την αύξηση αυτής της διαφοράς.